Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε με θέματα καιρού, καθώς σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στην Κινέτα λόγω της κακοκαιρίας. Τόνους λάσπη δημιούργησε η βροχή, μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε και καταβάλλει η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να απεγκλωβίσει κατοίκους που εγκλωβίστηκαν στις οικίες τους. Έκταση 8 χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι, κάλυψαν πριν από λίγο, κάλυψαν τα μπάζα, πριν από λίγο άνοιξε το ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Προβλήματα όσον αφορά στην Κινέτα, για τα αίτια οι ειδικοί παραπέμπουν βέβαια στην πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018, η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η φυσική καταστροφή του Ιουλίου του 2018 είχε φοβερές συνέπειες, εξού και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει και αυτή τη μάχη της. Προβλήματα όμως παρατηρήθηκαν και στην Κατερίνη, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες στην παραλία, καθώς μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού κάλυψαν παράκτιες περιοχές στον αστικό ιστό της πόλης. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, το οδικό δίκτυο στην παράκτια ζώνη είναι σε ορισμένα σημεία κλειστό. Αυτά όσον αφορά την κακοκαιρία. Σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωράει η Γενόπ ΔΕΗ, καθώς διαφωνεί με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Τώρα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση παρόντων των πολιτικών αρχηγών. Πριν μπούμε στα βασικά στοιχεία συζήτησης, δηλαδή το άρθρο 54, το άρθρο 86 και ό,τι αφορά στην ευθύνη των Υπουργών και στην αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρχηγοί των κομμάτων της αξιωματικής και της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης. Την πολιτική ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας να αναζητεί πρόσωπο το οποίο θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Άλλωστε και αυτή η επιλογή θα είναι πάντα ανοιχτή στην κρίση των πολιτών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω λέγοντας ότι παρά τα βέλη, τα οποία με πολύ μεγάλη άνεση κάποιοι εκτοξεύουν κατά της μεταπολίτευσης, αυτή η περίοδος εισέφερε στην Ελλάδα μια μακρά περίοδο συνταγματικής ομαλότητας και την οποία, γνωρίζοντας την ταραγμένη ιστορία του τόπου μας, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Η οικονομική κρίση προσέθεσε μεγάλες προκλήσεις στο συνταγματικό μας οπλοστάσιο. Πήραμε την απόφαση να κινήσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης χωρίς μικροπολιτικούς υπολογισμούς και χωρίς τακτικισμούς. Με στάση υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Το σχέδιό μας προφανώς δεν θα υλοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά δεν μετανιώνουμε που ανοίξαμε αυτή τη διαδικασία. Δεν μετανιώνουμε που βάλαμε τις βάσεις της συζήτησης στην ελληνική κοινωνία για την ανάγκη μιας προοδευτικής αναθεώρησης του Συντάγματος. Κύριος Τσίπρας με την ψήφο του στην προηγούμενη Βουλή έδωσε τη δυνατότητα σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη να διαμορφώσει την τελική διάταξη και να την ψηφίσει μόνο με τη δική του πλειοψηφία. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ο καλύτερος πολιτικός του χορηγός. Εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε αυτή την πρόταση που υποβαθμίζει το κύρος και την υπερκομματική αποστολή του ανώτατου άρχοντα. Προς αναθεώρηση και το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που θα προβλέπει ότι πλέον τα αδικήματα των υπουργών θα έχουν πια τον ίδιο χρόνο παραγραφής με αυτά των υπολείπων πολιτών. Επίσης, αναμένεται να αυστηροποιηθεί ο θεσμός της ασυλίας του βουλευτή και να δίνεται δυνατότητα στη μειοψηφία να συστήνει δύο εξεταστικές επιτροπές ανά περίοδο. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, βασικό άρθρο αυτής της αναθεώρησης είναι αυτό που αφορά την αλλαγή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχει σαν βασικό στόχο να μην υπάρχει προσφυγή στις κάλπες από μια αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή. Και κάπως έτσι αρχίζουν τα διέξοδα όλων σας.
για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Καλά, εντάξει, αυτό έπρεπε να λέγεται άρθρο 86 περί ανευθύνης υπουργών. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε αποσπάσματα από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στη συζήτηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία συνταγματική αναθεώρηση οδηγεί τη χώρα στο να αποκτήσει την πέμπτη έκδοση του συντάγματος της μεταπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, κύρια θέματα συζήτησης ήταν το άρθρο 54 που αφορά στην ψήφο των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό και ας μείνουμε εκεί για ένα λεπτό, δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού θα έχουν όσοι τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει τουλάχιστον 2 έτη στην Ελλάδα και έχουν υποβάλει τις ανάλογες φορολογικές δηλώσεις. Η ψήφος των κατοίκων του εξωτερικού θα μετρά στο συνολικό αποτέλεσμα. Οι έδρες επικρατείας αυξάνονται από τις 12 στις 15 και οι κάτοικοι, οι συμπολίτες μας που κατοικούν στο εξωτερικό θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τα ψηφοδέλτια επικρατείας του κόμματος το οποίο επιλέγουν. Εναπόκειται δηλαδή στα κόμματα το ποιους και πόσους υποψηφίους που θα εκπροσωπούν τους ομογενείς και τους κατοίκους του εξωτερικού θα τοποθετήσουν στα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Η αλλαγή λοιπόν στο άρθρο 54 δίνει ουσιαστικά το πράσινο φως στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στους συμπολίτες μας του εξωτερικού να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στους τόπους κατοικίας τους. Πρόκειται για ένα πολύ παλιό, εδώ και δεκαετίες, αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού, τον οποίο βέβαια ο αριθμός αυξήθηκε τώρα λόγω του λεγόμενου brain drain, της διαρροής εγκεφάλων, δηλαδή λόγω του μισού εκατομμυρίου Ελλήνων, κυρίως νέων, οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, αναζητώντας εργασιακή αποκατάσταση. Αυτά όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, ακούσαμε ούτως ή άλλως και κάποια σχετικά αποσπάσματα. Τώρα, δυστυχώς, να έρθουμε πάλι στην κακοκαιρία, δυστυχώς αγνοείται στην περιοχή της Κινέτας 44χρονος συμπολίτης μας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και για εκείνον και για τους οικείους του και ο άνθρωπος να βρεθεί. Η φύση εκδικείται, τα όσα συνέβησαν σήμερα στην Κινέτα συνδέονται άμεσα, όπως λένε επιστήμονες, ειδικοί επιστήμονες, με τις καταστροφές, επαναλαμβάνω, που προκάλεσε η θανατηφόρα πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Λέω θανατηφόρα γιατί εκείνη τη μέρα έχασαν τη ζωή τους στο μάτι 100 συμπολίτες μας. Ήταν η ίδια μέρα που έγινε και η πυρκαγιά στην Κινέτα. Λοιπόν, μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης για τις 48 δόσεις έρχεται πιθανώς μια ρύθμιση και για επέκτασή της που θα αφορά στα χρέη προς τα ταμεία. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι καλά. Είναι καλά γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας να κλείσουν εκκρεμότητες που έχουν με το δημόσιο. Εκκρεμότητες πολύ σοβαρές. Λοιπόν, να περάσουμε και στον νέο τρόπο καταλογισμού των εισφορών αφορά στους μη μισθωτούς που συνδυάζεται με τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Αυτά όλα είναι καλά νέα. Βγαίνουν λοιπόν ωφελημένοι οι μη μισθωτοί επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά πάμε και σε αύξηση των συντάξεων. Συγκεκριμένα, στις νέες κατηγορίες εισφορών που ξεκινούν από τα 210 ευρώ, που είναι και η κατώτερη υποχρεωτική, ως τα 566 που είναι η ανώτερη, πάμε αντίστοιχα στα 514 ευρώ με 20 χρόνια ασφάλισης και ως τα 1500 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης. Βέβαια, ο αριθμός των ενσύμων και ο χρόνος εργασίας είναι σημαντικά. Λοιπόν, και πάμε σε μία ληστεία που έγινε σήμερα στη Γερμανία και η οποία, αν μπορώ να γίνω προφήτης, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και θέμα κινηματογραφικής ταινίας. Αμύθιτης αξίας θησαυρούς λοιπόν έκλεπεσαν ληστές από το γνωστό ως πράσινο θόλο, το διάσημο μουσείο της Δρέσδης, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συλλογή θησαυρών της Γυραιάς Υπήρου. Οι ληστές απέσπασαν αντίκες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται
προσέξτε, στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ξαναλέω, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιποδός είναι η γερμανική αστυνομία προσπαθώντας να εξιχνιάσει το έγκλημα και να συλλάβει τους θράστες της ομολογουμένως θρασίτα της ληστείας. Πώς την έκαναν? Απενεργοποίησαν την ηλεκτροδότηση του κτηρίου, ακυρώνοντας τα συστήματά του ουσιαστικά, μπήκαν μέσα, πήραν αυτά που ήθελαν και έφυγαν. Και σύμφωνα με μια εκδοχή, αποχώρησαν από το σημείο μάλιστα με λιμουζίνα. Αυτά τα κινηματογραφικής φύσεως πράγματα συνέβησαν πριν από λίγο στην Γερμανία. Επαναλαμβάνω, χτυπήθηκε από ληστές το γνωστό ως πράσινο στόλο στο διάσημο μουσείο της Δρέζης, που, επαναλαμβάνω, έχει τη μεγαλύτερη συλλογή θησαυρών στη γυραιά Ήπειρο, στην Ευρώπη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στην επικαιρότητα, επαναλαμβάνω ότι συνεχίζεται στη Βουλή η ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση. Ακούσαμε άλλωστε αποσπάσματα. Η συνταγματική αναθεώρηση δίνει το έναυσμα στην κυβέρνηση να αρχίσει σιγά σιγά να εξυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο σε πολλά επίπεδα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες οι οποίοι διαβιούν στο εξωτερικό, οι ομογενείς μας, κάτοικοι εξωτερικού, τα νέα παιδιά τα οποία έφυγαν ελαίο της κρίσης στο εξωτερικό, να συναποφασίζουν μαζί μας για το μέλλον της πατρίδας. Πολλοί από αυτούς θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν. Θα γυρίσουν στις οικογενειακές τους εστίες, κοντά στους ανθρώπους που τους αγαπούν και θα συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου η χώρα να βγει από τη στενοπό της κρίσης. Θα μου πείτε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτά. Τα έχουμε πει, αλλά πρέπει να τα λέμε, γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα πολλές φορές παλεύουμε για να επιβάλλουμε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω. Είναι άνθρωποι τους οποίους σπούδασε ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του και σήμερα κάποιοι άλλοι καρπώνονται την αξία τους. Καρπώνονται το γεγονός ότι αποτελούν σημαντικές μονάδες όπου και αν εγκαταστάθηκαν. Είναι επιστήμονες ως επτοπλίστων, αλλά και επαγγελματίες γενικότερα. Είναι άνθρωποι με υψηλή κατάρτιση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πετύχουν έξω. Και εμείς θέλουμε το γεγονός ότι θα πετύχουν να μην είναι αποτρεπτικός παράγων για την επιστροφή τους στα ιερά χώματα της πατρίδας. Γιατί θα βελτιωθεί η κατάσταση? Τουλάχιστον πρέπει να ελπίζουμε, πρέπει να συνεχίζουμε να ελπίζουμε και πρέπει να παλεύουμε ότι τα πράγματα θα μπουν σε μια τάξη. Ήδη καταβάλλεται μια προσπάθεια. Έχουμε βέβαια το πολύ μεγάλο αγκάθι του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού, του οποίου η διαχείριση γίνεται με έναν τρόπο μέχρι στιγμής που προβληματίζει τους Έλληνες πολίτες. Πάμε στη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει ένα modus vivendi στα σημεία, με τις τοπικές κοινωνίες, στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν τα κλειστά κέντρα. Έχουμε αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, οι οποίες είναι πολύ εχθρικές σε αυτή την πολιτική. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει εδώ ένας μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων, κυρίως μεταναστών, αλλά και μικρότερο αριθμό προσφύγων, δεν αλλάζει. Πρέπει να δει η πολιτεία τι θα κάνει με αυτούς τους ανθρώπους, ποιοι δικαιούνται να μείνουν εδώ, ποιοι θα μείνουν για κάποιο διάστημα εδώ, αν θα ενσωματωθούν αυτοί που τελικά θα μείνουν εδώ και βέβαια τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να μείνουν εδώ, δεν πληρούν τα κριτήρια. Η κυβέρνηση πήρε και μέτρα όσον αφορά στο θέμα των ανήλικων παιδιών, των ασυνόδευτων ανήλικων των παιδιών τα οποία έχουν φτάσει εδώ. Κάνει ό,τι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν εδώ και επίσης ό,τι γίνει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ανθρωπιστικός, ο οποίος θα είναι ανθρωποκεντρικός, ο οποίος δεν θα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλα αυτά είναι πράγματα, γιατί εδώ δεν είναι Τουρκία, εδώ είναι Ελλάδα, που προσέχει η κυβέρνηση και πρέπει να προσέξει. Το έσχος της Μόριας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τελειώνει. Αυτοί που δημιούργησαν τη Μόρια είναι εκτός εξουσίας.
κρίθηκαν. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, κοιτάμε το σήμερα και κοιτάμε το αύριο. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί ξανά η δημιουργία ενός τέτοιου κολαστηρίου. Να υπενθυμίσω ότι κάποιοι το 2015 φώναζαν για την Αμυγδαλέζα, που ήταν ένα κλειστό κέντρο, με πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, γιατί είχαν χαλάσει κάποια air condition. Και θυμάμαι τους τότε υπουργούς να κόβουν βόλτες εκεί και να λένε διάφορα, και πραγματικά θα ήθελα να ξέρα, αυτοί όλοι δεν ντρέπονται σήμερα που έλεγαν ό,τι έλεγαν για την Αμυγδαλέζα, βλέποντας το σημερινό χάος? Λοιπόν, το πρόβλημα του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Έχει δώσει το έναυσμα για την ενδυνάμωση, δυνάμεων της ριζοσπαστικής δεξιάς, οι οποίες έχουν θέματα με τη μετανάστευση, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρες της Δύσης, γιατί αυτές σηκώνουν το βάρος της επιδοματικής πολιτικής των κατοίκων των πόλεων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Δήμοι στη Σουηδία είναι υποχρεοκοπία και χρεοκοπούν γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της παροχής επιδομάτων. Η ενσωμάτωση για ορισμένους εκ των όσων έχουν έρθει στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη, για λόγους που άπτονται διαφορετικών συνηθιών και διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Παρ' όλα αυτά, καταβάλλεται μια προσπάθεια να δούμε πού θα οδηγήσουν όλα αυτά. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει να εξορθολογήσει την πολιτική της όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά στην Κινέτα. Η Κινέτα, η οποία, επαναλαμβάνουμε, πλήγει πολύ σοβαρά τον Ιούλιο του 2018. Όπως είπα, υπάρχει ένας αγνοούμενος. Καταβάλλεται μια προσπάθεια ο άνθρωπος να βρεθεί, μεγάλη προσπάθεια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι υφιστάμεθα τις συνέπειες της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής του 2018. Όταν καταστρέφονται δάση και βρέχει μετά, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Τόνοι από λάσπρες, τόνοι από νερά. Τα δέντρα δεν υπάρχουν πια εκεί για να συγκρατήσουν τους όγκους του νερού. Η φύση έχει τις ισορροπίες της. Και όταν αυτές διαταράσσονται, έχουμε τα προβλήματα που είδαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κινέτα. Το θέμα είναι να είναι οργανωμένη η πολιτική προστασία, να ξέρει πού και τι μπορεί να συμβεί, ώστε να έχει πάρει εν ώψη των κακοκαιριών τα απαραίτητα μέτρα, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις όπου μπορεί να μην υπάρξει προειδοποίηση από τους μετεωρολόγους, να είναι εκεί για να προλάβει καταστάσεις, ώστε να μην απειλούνται ανθρώπινες ζωές και στο βαθμό του δυνατού να προστατευτεί και η ανθρώπινη περιουσία. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτικής προστασίας. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα πάνε καλά οι άνθρωποι. Ήταν και οι προηγούμενοι μήνες δύσκολοι σε ορισμένα άλλα σημεία. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει να πέφτει η θερμοκρασία σε σημεία του βορρά της πατρίδας μας. Στο Μέτσοβο χιονίζει, οι φωτογραφίες είναι πολύ όμορφες που μας έφτασαν πριν από λίγο και η θερμοκρασία είναι στον μείον ένα βαθμό. Αρχίζει το σκηνικό και γίνεται χειμωνιάτικο, αν και εδώ στην Αθήνα ακόμα δεν έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα είχαμε μια υπέροχη μέρα, όπως ερχόμουν από εδώ, πραγματικά απόλαυσα, γαλανός ουρανός, ωραία θερμοκρασία, λιακάδα παντού. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα τελειώνουμε με τις κακοκαιρίες και ότι όλα θα είναι ομαλά, γιατί έρχονται και γιορτές. Αυτά όσον αφορά την κακοκαιρία. Επαναλαμβάνω ότι για το θέμα της ληστείας στη Δρέσδη, όπου κλάπηκαν εκθέματα και θησαυροί αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια κινηματογραφική ταινία γι' αυτά. Να πούμε ότι για την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, η ελληνική αστυνομία έχει δώσει ένα βίντεο
στη δημοσιότητα με το σύνθημα «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου, επικοινώνησε μαζί μας, εξειδικευμένο προσωπικό θα σε ακούσει, θα σε συμβουλεύσει και θα σε προστατεύσει», είναι το μήνυμα της ελληνικής αστυνομίας προς τις γυναίκες οι οποίες κινδυνεύουν ή έχουν πέσει θύματα βίας. Είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον Ιταλού, να υπενθυμίσω και να το σημειώσω ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα από τις διατάξεις του νόμου 3500 του 2006. Αλλά σε καμία περίπτωση, καμία γυναίκα η οποία δεν κινδυνεύει δεν πρέπει να αισθανθεί μόνη ή να μείνει μόνη. Υπάρχει η ελληνική αστυνομία όπου μπορεί να απευθυνθεί και υπάρχει, επαναλαμβάνω, εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα τη συμβουλεύσει και θα την καθοδηγήσει στις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά της. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να τα λέμε. Υπάρχουν τα εργαλεία, κανείς δεν πρέπει και δεν είναι μόνος του όταν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Δείτε, σας παρακαλώ, το σχετικό βίντεο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο είναι ανερτημένο παντού. Λοιπόν, στο αντίριο είναι νεκρός και ο δεύτερος αγνοούμενος από την ανατροπή του ιστιοπλοϊκού. Ο δεύτερος είναι άνθρωπός μας ο οποίος αγνοείται από το βράδυ όταν αναποδογύρισε το σκάφος, το ιστιοπλοϊκό σκάφος το οποίο επέβαινε. Γίνονταν έρευνες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να εντοπιστεί και το δεύτερο πρόσωπο, γιατί στις δύο τα ξημερώματα είχε ήδη εντοπιστεί ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στο σκάφος, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Το σκάφος βρισκόταν όταν έγινε το κακό στην ανατολική προβλήτα του λιμένα του Αντιρίου και αναποδογύρισε λόγω των ισχυρών ανέμων. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας αυτές τις μέρες που υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα και υπάρχει σχετική προειδοποίηση να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έχει κλείσει το ρεύμα προς Κόρινθο, έχει ανοίξει το ρεύμα προς Αθήνα, θέλει όμως προσοχή γιατί σε μεγάλο μήκος της επιφάνειας της Εθνικής Οδού υπάρχουν χώματα, λάσπες, λόγω της κακοκαιρίας και λόγω των όσο κατέβασε η βροχή από το βουνό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, όταν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες με νερό είναι καλό να μην... οι οδηγοί να μην κάνουν παράτολμες πράξεις, παρακαλούμε θερμά ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί, μετράει η ασφάλειά μας, όχι η βιασύνη μας, όχι η πρεμούρα μας να φτάσουμε κάπου. Πάνω απ' όλα η ασφάλειά μας όταν βρισκόμαστε στο τιμόνι, αλλά και γενικά όταν έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, είναι καλό να προετοιμαζόμαστε ώστε να έχουμε και εναλλακτικές αν κάτι συμβεί. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα του τι έχει συμβεί στο παρελθόν που μπορούν να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν πάντα οι αρμόδιες αρχές όπου μπορούμε να απευθύνουμε και τα όποια ερωτήματα έχουμε αν έχουμε απορίες για κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί κανείς εξ όλων δεν είναι ειδικό σε όλα. Αν δεν ξέρουμε κάτι, παίρνουμε στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία και ρωτάμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά, λοιπόν. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι εκεί, γι' αυτό πληρώνονται από το ειστέρημα του ελληνικού λαού, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει πάντα και η πολιτική προστασία, η οποία επιβλέπει και συντονίζει τα πάντα όταν έχουμε τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις. Αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που μπορεί να ακούγονται αυτονόητα, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να σας το πω, ώστε να τα έχω καλά και εγώ με τη συνείδησή μου ότι συνεισέφερα στην προσπάθεια για την αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων. Εκενώθηκαν σπίτια και στην Κατερίνη, στην παράκτεια ζώνη, ουσιαστικά η θάλασσα μπήκε μέσα καλύπτοντας
φουσκοθαλασσιά, καλύπτοντας κάποιες επιφάνειες εκεί στον παράκτιο κομμάτι του ιστού, του αστικού ιστού της πόλης. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τραυματισμούς κτλ. Δόξα σου Θεός. Και συμβουλές από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών προς τους καταναλωτές και στους εμπόρους εν όψη, μας ήρθε και το Black Friday τώρα του 2019, για το πώς πρέπει να κινηθούν οι καταναλωτές και αυτά που πρέπει να αποφεύγονται. Λοιπόν, όπως λέει και μια σχετική έρευνα, οι άντρες τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από ό,τι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του Black Friday. Για να δούμε. Εντάξει, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Θα δείξει. Ελπίζω να πάει όλα καλά και να μείνουν και οι έμποροι και οι καταναλωτές ευχαριστημένοι από εκείνη την έκρηξη κατανάλωσης που σημειώνεται τη συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, είχαμε προβλήματα όμως από την κακοκαιρία, βλέπω εδώ, και στην Πειραιώς και στη Χαμοστέρνας. Αποκαταστάθηκε, βλέπω εδώ στα ειδησιογραφικά portals, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας ως την οδό Ηρακλειδών. Είχαν κλείσει το πρωί λόγω προβλημάτων, κάποια καθίζηση έγινε εκεί που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία, στην οποία έχουν δώσει και το όνομα Γυριώνης. Τώρα έχουμε και την αυτή, τα ονομάζουμε όλα, τα βαφτίζουμε όλα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία. Αποκαθίστανται όλα, οι αρχές είναι στη θέση τους και κάνουν αυτό που πρέπει. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα βλέπουμε αυτά τα ρεπορτάζ με τον κόσμο να φωνάζει «Πού είναι το κράτος?». Γιατί μεγαλώσαμε με αυτά τα ρεπορτάζ. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, που είχαμε μια θεομηνία ή μια φυσική καταστροφή, είχαμε εξοργισμένους πολίτες να φωνάζουν στις κάμερες των τηλεοπτικών διάβλων «Πού είναι το κράτος?». Για να δούμε λοιπόν, το κράτος είναι εκεί που πρέπει να είναι. Οι φυσικές καταστροφές βέβαια έχουν πάντα συνέπειες. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρακαλώ τους συναδέλφους να βγάλουμε και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Είχαμε και ένα προβληματάκι με το Blue Star Naxos. Υπήρξε εισρωή υδάτων μετά από πρόσκρουση στο λιμάνι της Σχοινούσας. Η εταιρεία Μεριμνά, ώστε οι επιβάτες να μετακινηθούν με άλλο καράβι στον προορισμό τους. Αυτό τουλάχιστον λέει η ανακοίνωση της εταιρείας Blue Star Ferries. Οι 68 επιβάτες έχουν τύχει μέρημνα της εταιρείας ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, 211-18-60-001 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής στο οποίο μπορεί να επικοινωνείτε. 211-18-60-001. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, το δεύτερο μισό της εκπομπής είναι δικό σας. Και επαναλαμβάνω ότι η χώρα αποκτά την πέμπτη έκδοση του μεταπολιτευτικού της συντάγματος. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες, είναι η αλήθεια, για να ουσιαστικά να εξυγχρονιστεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση κινείται μέχρι στιγμής βάσει των εξαγγελιών της των προεκλογικών. Θα κρυθεί βέβαια όταν έρθει η ώρα. Ψήφος ομογενών, ευθύνη υπουργών, αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Έτσι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015, ουσιαστικά μπλοκάροντας την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και σήμερα όσοι το χρησιμοποίησαν αυτό, έρχονται και συμφωνούν, καλό αργά παρά ποτέ να πούμε, ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η διαδικασία της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και μάλιστα ενός Προέδρου Δημοκρατίας, ο οποίος δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Ελλάδα, από την προκήρυξη εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι μία απλή πλειοψηφία της Βουλής θα μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι και αυτό ένα μείζον θέμα, τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο θα ορίσει. Έχουν αρχίσει οι συζητήσεις, οι παρασκηνιακές, και πολλά διαβάσαμε στα ρεπορτάζ των κυριακάτικων εφημερίδων για το ποιος θα προταθεί από, ή ποια, προσέξτε αυτό, ποια από τον κύριο Μητσοτάκη για το θόκο
για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αναμένουμε λοιπόν πολύ σύντομα, ενδεχομένως θα έχουμε ειδήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, και περνάμε στις πρώτες γραμμές για να μην σας στερώ καθόλου χρόνο. Ο κ. Γιάννης από το Παγκράτη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Χιδηρόγλου. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας είχα πάρει πριν 20 μέρες και σας είχα ρωτήσει για τα αναδρομικά. Ναι. Μου είχατε πει, που θυμάμαι πολύ καλά, έχω ότι απευθύνει, έχω απευθύνει δύο φορές σχετικό ερώτημα. Δύο φορές. Ναι. Με το Σαββατοκύριακο, με τον αυτόν, με τη συνεντεύξη του Αυτιά κλπ. Βγάλατε κανένα προσωπικό σας, επειδή έχετε μεγάλη πείρα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα, υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τίποτα ναι ή όχι? Σε λίγες μέρες, γιατί περιμένουμε τα σχετικά, θα έχουμε απάντηση. Θέλει λίγο υπομονή. Έχω απευθύνει δύο φορές, γιατί μου έχετε τηλεφωνήσει δύο φορές. Έτσι. Ναι. Είστε απόσταστος αστυνομίας, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Ναι, το θυμάμαι. Έχω απευθύνει δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, μου ζητήθηκε και έστειλα και σχετικό mail. Απάντηση δεν έχω πάρει ακόμα. Περιμένω. Η εκπομπή στην οποία... Ο Νίκος ο Χιτήρογλου τι λέει? Θα πάρουμε? Κοιτάξτε, εγώ στο βαθμό που περνάει από το χέρι μου, ειδικά για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν, αλλά έχω ιδιαίτερη αγάπη για τους ανθρώπους που φόρεσαν το εθνόσημο, το ξέρετε αυτό. Δεν το έχω κρύψει. Μακάρι να περνούσε από το χέρι μου. Εγώ θα σας έδινα όλα τα πλούτη του ουρανού. Τι λέει η πείρα σας? Τι λέει τώρα με αυτό το ανεκάτημα που έγινε τώρα αυτές μέσα ο Ντόρος? Υπάρχει καμιά ελπίδα, μεγάλη ή μικρή ή καθόλου? Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, να σας πω το γιατί. Δεν έχει να κάνει με την προσωπική μου προστασία. Αλλά ό,τι σας πω τώρα θα ήταν υποκειμενική εκτίμηση. Και δεν είναι σωστό εκ μέρους του δημοσιογράφου. Είτε να σας δημιουργήσω προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν, είτε το αντίθετο. Καταλάβατε? Ναι. Οπότε επιτρέψτε μου στον αέρα, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος, να είμαι λίγο προσεκτικός. Το κατάλαβα. Λυπάμαι που δεν έχω απαντήσεις ακόμα. Αυτό ζήτησα, το οποίο είστε, σας βλέπω λίγο κουμπωμένο. Εντάξει, αυτό ήθελα απλά να ρωτήσω. Κουμπωμένος δεν είμαι, προσέξτε, μην μπερδεύεστε. Είμαι προσεκτικός. Γιατί οφείλω λόγω δεοντολογίας της δουλειάς μου να είμαι προσεκτικός. Το ξέρω. Για να μην εκτεθώ εγώ και για να μην στενοχωρήσω και ανθρώπους. Το να εκτεθώ εγώ, ας πάει στην ευχή. Να μην στενοχωρηθούν άνθρωποι. Να μην δημιουργήσω προσδοκίες. Εντάξει, και ευχή ότι θα τα πάρουμε. Ίσως είναι κάτι, μια ελπίδα κι αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Ο κύριος Οικονομάκος, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, κύριε Χιδηρόγλου. Τι κάνετε? Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να γίνει ο πρώην πρωθυπουργός, κύριος Κώστας Καραμαλή. Αυτό είχα να πω, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Γεια χαρά. Είναι αναμφισβήτητα ένας πολιτικός με τεράστια εμπειρία. Αυτό που είναι σημαντικό κατά... Μ' ακούτε? Γιατί έχω κάτι έχω ανοιχτό. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτός που θα πάει εκεί. Επαναλαμβάνουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Παρόλα αυτά είναι μια θέση... Είναι ο κορυφαίος πολιτιακός παράγων, μια θέση με τεράστιο συμβολισμό. Οπότε η επιλογή πρέπει να είναι προσεκτική, πρέπει να είναι κάποιος με σχετικές εμπειρίες. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα προταθεί από τον Πρωθυπουργό, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, εναπόκειται στον ίδιο τον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Ο κύριος Δημήτρης από την... Μ' ακούτε? Από την πλατεία Βικτωρίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χιδηρόγλου. Τι κάνετε? Στη χθεσινή εκπομπή του κυρίου Μαρδά άκουσα κάτι που με παραξένεψε. Ο κύριος Μαρδάς τις τελευταίες ημέρες είπε βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν νεαρό Αφγανό. Όχι Αλβανό, Αφγανό από το Αφγανιστάν. Τον ρώτησε γιατί βρίσκεται στην Ελλάδα και αυτός είπε επειδή τραυματίστηκε σε μια έκρηξη αυτοκινήτου που είχε παγιδευτεί από τους Ταλιμπάν. Επειδή λέει ήταν δύσπιστος ο κύριος Μαρδάς, το επέμεινε και τότε ο νεαρός Αφγανός έβγαλε το μπλουζάκι του και του δείξε το τραύμα που είχε στο νόμο από την έκρηξη. Και τότε ο κύριος Μαρδάς επίστη ότι δικαίως διεκδικεί την ιδιότητα του πρόσφυγα και ότι δικαίως βρίσκεται στην Ελλάδα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Καλοδεχούμενος ο άνθρωπος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι επαρκής λόγος ότι έγινε μια έκρηξη και τραυματίστηκε να βρίσκεται στην Ελλάδα. Άλλο, αν υπάρχει απόδειξη ή έστω ένδειξη ότι είναι στόχος προσωπικά ο ίδιος των Ταλιμπάν, τότε ναι.
Αλλά όταν κάθε έκρηξη που γίνεται, κάθε νεαρός που τραυματίζεται να βρίσκεται στην Ελλάδα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν ίσως ακούει ο κύριος Μπαρδάς, ας μας εξηγήσει αν μπορεί καλύτερα τι ακριβώς συνέβη, γιατί μπορεί να μην το κατάλαβα καλά. Κύριε Δημήτρη, αυτά, εγώ υπάρχουν... ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, ευχαριστώ, να είστε καλά. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα εξετάσουν το αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Το τι θα πω εγώ δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, αναφέρομαι στα θέματα της επικαιρότητας. Έχω μιλήσει εκτεταμένα για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Υποθέτω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αφίκνεται εδώ, συνήθως παράνομα, έχει επικρατήσει να αποκαλούμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ παράτυπους μετανάστες, άλλοι τους λένε λαθρομετανάστες, όπως και να έχει, εξετάζεται το αίτημά του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχονται ιατρικές βεβαιώσεις. Τώρα πια με το νέο πλαίσιο όλες οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να είναι από δημόσια νοσοκομεία και να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση των όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι οι υπηρεσίες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα το όσον αφορά στο παρελθόν του καθενός, όπως καταλαβαίνετε, όσο επαρκείς και να είναι οι υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη πολλές φορές η εξακρίβωση της ιστορίας του καθενός. Έρχονται πολλοί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολη υπόθεση. Όχι μόνο είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο κ. Γιάννης από τον Κολωνό. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία. Ακούτε? Ναι, μ' ακούτε κύριε Γιάννη? Ναι, ναι, σας. Ναι, κλείστε την τηλεόρασή σας όμως, γιατί δεν γίνεται να μιλάμε συγχρόνως. Πείτε ναι. Μας. Κύριε Στήρογλου, θέλω να μιλήσω για το μεταναστευτικό, το οποίο ταλαιπωρεί όλη την Ελλάδα και δεν θέλουν πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι να το καταλάβουν. Θέλω να μου πείτε, αύριο το πρωί ομιγέννητο, έγινε πόλεμος. Θέλω να μου πείτε, είναι νόμος σε όλα τα κράτη του κόσμου να κλείνουν τα σύνορα? Ναι ή όχι? Οπότε 5 εκατομμύρια ξένοι που είναι θα εγκλωβιστούν εδώ. Θα πέσει μαύρη αγορά, ακρίβεια. Αυτοί δεν θα μας φάξουν από την πείνα ακόμα? Λοιπόν, κύριε Γιατί Γιάννη... Γιατί δεν τα σκέφτεστε όλα αυτά, δημοσιογράφοι και πολιτικοί? Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφεται είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Εγώ προσπαθώ να δω όσους έρχονται εδώ, όχι ως δυνητικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος γενικότερα έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με την ευρύτερη αλλίωση της δημογραφικής σύνθεσης ελληνικής κοινωνίας. Έχει να κάνει με τον εθνικό και θρησκευτικό αποχρωματισμό. Έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι λίγο ακραίο να σκεφτόμαστε έτσι. Η κυρία Έφη από την Κυψέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χιδήρογλου. Παλιά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, είχε ορισμένες αρμοδιότητες. Όμως αυτές τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας τις αφαίρεσαν. Δεν λέω ποιος και τι, δεν έχει σημασία. Τη δεκαετία του 80 τις αφαίρεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν θέλω να το λέω το όνομα, δεν θέλω καθόλου, δεν μου αρέσει να το πω. Όμως τώρα, διορθώνοντας κάποιο άρθρο του Συντάγματος, δεν μπορεί να επανέλθουν πάλι αυτές οι αρμοδιότητες. Να μην τον έχουμε τον πρόεδρο σαν διακοσμητικό στοιχείο εκεί πέρα και να κόβει μόνο κορδέλες και να παρίσταται σε παρελάσεις και τέτοια. Να έχει αρμοδιότητες όπως είχε και πρώτα. Γιατί είναι μεγάλος θεσμός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν είχε αρμοδιότητες παλιότερα, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Γιατί μπορούσε να επιστρέψει ορισμένα νομοσχέδια πίσω και το καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Έφη. Και ο Σάββας από την Καλυθέα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Κύρκο. Θέλω να σας πω κάτι, ότι η κρίση, η οικονομική κρίση, στην Ελλάδα έφαγε τρεις κυβερνήσεις, Βέβαια. Βεβαιότατα. Το προσφυγικό, ξέρετε τι ζημιά θα κάνει? Δεν είναι προσφυγικό, προσέξτε να δείτε. Μεταναστευτικό είναι. Εγώ είμαι μικρασιάτης. Όταν ήταν στην Ελλάδα, πρόσφυγα. Πήγαμε στη Γαλλία, ήμασταν μετανάστες.
Και όταν πήγα στον Καναδά ήμουν πάλι μετανάστης. Στην πρώτη χώρα προσέλευσης ήμουνα πρόσφυγας. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτό το παραμυθί σας, τη δημοσιογράφηση σωστό. Λοιπόν, τι πρόσφυγας, δεν υπάρχει πρόσφυγας. Πέρασε μέσω Τουρκίας, πέρασε μέσω Εύρου. Πρόσφυγας δεν είναι, έχει περάσει ήδη δύο χώρες. Ναι, τυπικά, έχετε δίκιο σε αυτό. Από τη στιγμή που φεύγει από την πρώτη ασφαλή χώρα όπου καταφεύγει και πάει σε δεύτερη, βάσει του διεθνούς δικαίου χάνει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Σωστά. Και θα σας πω κάτι άλλο. Ο Ερντογκάν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Ο άνθρωπος μας το λέει ένα χρόνο πριν, μας λέει: παιδιά, να σας το κάνω αυτό. Μας στείλει 700.000 από τώρα μέχρι του χρόνου. Λέει: θα πάρουμε 10 ταχύπλωα του χρόνου. Αυτοί 700.000. Ποιος και πού θα ζήσουν όταν οι ΜΚΟ, οι οποίοι πιο πολύ ΜΚΟ, γιατί γνωρίζω αρκετούς, δεν είναι Έλληνες. Αυτοί οι ΜΚΟ δεν είναι Έλληνες. Είναι Γάλλοι, είναι Άγγλοι, είναι Γερμανοί, είναι Ισπανοί, είναι Ιταλοί. Κύριε Σάβα, αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είδα ότι στο καινούριο νομοθετικό πλαίσιο θα προσπαθήσουν να βάλουν, λέει, μια τάξη εκεί πέρα. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος με αυτό, γιατί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι διεθνή εργαλεία, δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ ρωτάω απλά, αυτοί οι 600.000, τι θα τους κάνουμε εδώ πέρα? Έχουμε να τους δώσουμε εργασία, στέγη, τροφή? Μπορούμε να τους ζήσουμε? Εδώ ζούμε μεταξύ μας εμείς. Παιδιά, προσέξτε, το θέμα θα είναι πολύ σοβαρό. Θα πνιγεί η χώρα. Εγώ, κύριε Σάβα, έχω πει πολλές φορές, επιτρέψτε μου, από την τηλεόραση, το έχω πει πολλές φορές, απευθυνόμενο σε εσάς τους τηλεθεατές, ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, με όση υποκειμενικότητα έχει αυτό, το μεταναστευτικό θα είναι καταλύτης πολύ μεγάλων πολιτικών εξελίξεων τα επόμενα χρόνια στην Δύση, όχι στην Ευρώπη μόνο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέμα. Ναι. Που είναι χώρα μεταναστών ουσιαστικά, έτσι. Αλλά έχουν πει ότι ως εδώ και μη παρέκει με τις παράνομες εισόδους. Προσέξτε. Άρα θα φτάσει και η στιγμή στην Ευρώπη, και ήδη έχει φτάσει, που κάποιοι αντιδρούν πολύ έντονα στην άκρητη υποδοχή μεταναστών. Λογικό δεν είναι? Βέβαια είναι λογικό, υπό την έννοια ότι κάποιοι από αυτούς, πολλοί από αυτούς, δεν ενσωματώνονται. Δεν ενσωματώνεται κανένας αυτή τη στιγμή. Άμα σας πω τι μου συνέβη εχθές στον δρόμο, θα φρίξετε. Δηλαδή έβριζε εμένα, ναι. Αυτός ήταν Έλληνας, ήταν αλλοεθνής, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα δικαστικό. Αλλοεθνής, δεν ήταν ομοεθνής. Και δεν μπορούσα να το απαντήσω, σηκώθηκε και έφυγα. Εντάξει, ακούστε. Το θράσος του είναι μεγάλο. Μισό λεπτό. Εμένα δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις. Έρχεται ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών. Είναι λογικό ότι όταν έχουμε ένα μεταναστευτικό κύμα ανεξέλεγκτο, ότι θα υπάρχουν και τριβές με τους γηγενείς. Δημιουργείται και ένα κλίμα ανασφάλειας. Όταν οι πολιτισμοί δεν γνωρίζονται, πάντα προκύπτουν τριβές. Έχω την εντύπωση ότι η ιστορία θα καταγράψει με μελανά χρώματα τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Τσίπρας χειρίστηκαν το θέμα το 2015. Ροές είχαμε και πριν. Δεν είναι η Ελλάδα αμάθητη από ροές μεταναστών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όπως θυμόσαστε, με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων πέριξ της Ελλάδος, είχαμε μεταναστευτικές ροές. Όμως, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πρωτοφανές. Ευχαριστώ, κύριε Σάβα. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία, από την Αγία Παρασκευή. Γεια σας, κύριε Χιδήρογλου. Ακούω που λέτε συνέχεια να πάνε, λέει, στην Ευρώπη. Μα δεν τους θέλουν στην Ευρώπη. Εμένα με πήρε τηλέφωνο από Γερμανία γνωστός μου και μου λέει: δεν τους θέλουμε να πάνε να πνιγούν. Δεν τους θέλουν καθόλου, γιατί επιτίθονται στις γυναίκες. Δεν τους θέλουν με τίποτα. Ακούστε, κύριε Μαρία. Εδώ τους καλούνε. Κύριε Μαρία, ακούστε. Δεν είναι τυχαία αυτά πράγματα. Εντάξει, ακούστε με όμως λίγο. Όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα δημόσια, δεν απευθύνω μομφή, είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν λογείς άνθρωποι οι οποίοι αφίκνονται στην Ευρώπη. Όχι. Ακούστε με λίγο. Δεν τους θέλουνε. Ακούστε. Εγώ ούτε κάτι είπα πριν, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Σας είπα κάτι πριν, ότι υπήρχε το 2015 μία τάση από βιομηχανικά συμφέροντα στην Ευρώπη να δεχτούν έναν αριθμό μεταναστών. Και χρησιμοποίησαν σε αυτή την κατεύθυνση πολιτικούς με ιδεολειψίες που τους φάνηκαν χρήσιμοι. Άλλο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ επίσης απορρίπτω το θεώρημα, κυρία Μαρία, ότι
η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα και ότι οι μετανάστες λύνουν αυτό το πρόβλημα. Αν η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα, να σταματήσει να υιοθετεί πολιτικές που υπονομεύουν το θεσμό της οικογένειας. Για αρχή. Ή να ενισχύσει την οικογένεια. Να δώσει κίνητρα στα νέα παιδιά να μπορούν να στήσουν τα σπιτικά τους, να αποκτούν παιδιά. Έτσι λύνεται το δημογραφικό πρόβλημα. Όλα τα άλλα, εγώ θεωρώ ότι είναι και εκ του πονηρού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, κυρία Μαρία? Μα γι' αυτό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν 3 και 4 παιδιά. Αυτοί έρχονται εδώ να μείνουν σε ξενοδοχεία, όπως λένε, να μείνουν σε σπίτια, να τρώνε τζάμπα, τζάμπα στα νοσοκομεία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι ούτε πρόσφυγες, ούτε τίποτα. Έχουν βρει τώρα ο Ερντογάν από εκεί που μας τους στέλνει προς τα εδώ και εμείς τους δεχόμαστε. Αυτό δεν λέγεται παιδομάζωμα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. 4.000 παιδιά να τα μαζέψει. Αυτό λέγεται παιδομάζωμα. Με το απλό κύριε Μαρία, το μυαλό. Ευχαριστώ πολύ. Προβληματίζομαι από αυτά που ακούω. Βέβαια, εσείς έχετε τη δημόσια έκφραση, έχετε το δικαίωμά σας να λέτε αυτά που θέλετε, μέσα σε κάποια πλαίσια, ευπρεπή. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ακριβώς είναι που με προβληματίζει. Είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν οι μηχανισμοί, οι κρατικοί στη Δύση, να ελέγξουν τη μεταναστευτική ροή, είναι ότι δημιουργούνται αντανακλαστικά, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν άλλες δυσκολίες. Και βέβαια απειλείται και η κοινωνική ειρήνη. Η Frontex έπρεπε να είναι εδώ, είναι εδώ συμβολικά, δεν συμμετέχει. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν προστατεύει τα σύνορά της, είναι παραπάνω από φανερό και έχει αφήσει στα εθνικά κράτη και στα κράτη υποδοχής, τα έχει αφήσει στις επινοήσεις τους, απλά δίνοντας κάποια χρήματα. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τη δική της ακτοφυλακή, το δικό της στρατό. Αν μας ενδιαφέρει η περαιτέρω ομογενοποίηση, αυτή πρέπει να γίνει σωστά. Και όχι να γίνεται ομογενοποίηση για να αναζητούν τα βιομηχανικά συμφέροντα της Βόρειας Ευρώπης αγορές στη Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Και δεν μπορείς να έχεις βούτυρο και κανόνια κτλ. Όλα αυτά είναι περίεργα. Θέλουμε κανόνια για να προστατεύσουμε το βούτυρο. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις. Για όλους μας. Οφείλουμε να είμαστε νομοταγείς και να προστατεύουμε τις βασικές μας αξίες. Η βασική αξία πάνω στην οποία συγκροτήθηκε ο δυτικός πολιτισμός είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο δυτικός πολιτισμός έλκει όλα τα στοιχεία του από τον ουμανισμό, τον χριστιανικό ουμανισμό και την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες και όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα είναι η Ιερουσαλήμ για τη θρησκεία μας στη Δύση, ο χριστιανικός ουμανισμός. Άρα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και όταν λέμε προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεν εννοούμε μόνο προστασία της ανθρώπινης ζωής όσων έρχονται καταδιωκόμενοι οι μη από τις πατρίδες τους, αλλά και η προστασία της ζωής των γηγενών. Έχουν και οι γηγενείς το δικαίωμα, είναι δικαίωμα στην ασφαλή διαβίωση. Άρα, ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται με προσοχή. Κυρία Κατερίνα, από τον Ημιτό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, πολύχρονη. Πολύχρονη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό με τις μετανάστες. Mm-hmm. Βέβαια, είναι το μόνο πρόβλημα στην Ελλάδα. Με ανησυχεί γιατί έμαθα κιόλας ότι ο κύριος Ερντογάν έχει 2 εργοστάσια που φτιάχνουν βάρκες πλαστικές. Δηλαδή έχει γίνει μια εμπορικότητα ανθρώπων, προνοτοποίηση ανθρώπων και απ' έξω και εδώ. Κάποιοι στα παράλια τα τουρκικά εμπορεύονται σωσίβια, ας πούμε. Είναι... Μα έμαθα ότι ο Ερντογάν ο ίδιος έχει εργοστάσια που φτιάχνει. Είναι προφανές, κυρία Κατερίνα, όταν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, ότι στείνεται και μια βιομηχανία γύρω από αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Πρέπει όμως για μένα να ανησυχεί η αδράνεια του κόσμου. Δηλαδή, εγώ έχω γίνει στο Λαύριο με το Δημοτικού και έχω αγωνιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Είμαστε πολύ την οικογένεια. Και βλέπω ότι υπάρχει αδράνεια. Δεν βλέπω να ανησυχεί κανείς. Δεν βλέπω να ξεσηκώνεται ο κόσμος. Τίποτα. Λες και μας έχουν κάνει κάτι. Δηλαδή. Απορώ δηλαδή. Ακόμα και η κυβερνήση και η κυβέρνηση εδώ δεν βλέπω να κάνει κάτι. Όλα μασημένα, όλα. Απλά να περνάει ο καιρός. Καταλάβατε. Μάλιστα. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ που να είστε καλά. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε.
Είναι προφανές ότι σας ανησυχεί το θέμα, ανησυχεί τους πάντες. Γιατί προσπαθούμε να κατανοήσουμε και πώς θα είναι διαμορφωμένη η επόμενη μέρα. Και όλα αυτά, το κλίμα που δημιουργείται, οι συνεχείς και ανεξέλεγκτες ροές, δεν προμηνύουν τίποτα καλό για το μέλλον. Είναι προφανές ότι ό,τι και να κάνουμε θα υπάρχει μια μεταναστευτική ροή. Αλλά πρέπει να είναι λελογισμένη και να καλύπτει και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σαφέστατα και χρειάζονται εργάτες σε κάποιους τομείς. Θα σας πω μάλιστα ότι από τη δεκαετία του 70 υπήρχε μάλιστα και μια διμερής συμφωνία με την Αίγυπτο για την επάνδρωση των ελληνικών αλλιευτικών με Αιγύπτιους εργαζόμενους. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Είχαμε συμφωνίες στο παρελθόν και με τη Βουλγαρία, όπου έρχονταν εποχικοί εργάτες κτλ. Ανακαλύψαμε τον τροχό ξαφνικά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας και των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να απασχοληθούν. Δεν μπορούν όπως να κάθονται σε ξενοδοχεία και να απολαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών τους από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και από χρήματα τα οποία προέρχονται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Δεν γίνεται. Αυτό είναι προφανές. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Ολοβέρδος δεν ήταν σήμερα μαζί μας, γιατί έπρεπε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία μετά τη συνεδρίαση της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα είναι όμως εκτάκτος μαζί μας αύριο στις 2. Άλλο λοιπόν ένα ραντεβού με την επικαιρότητα έλαβε τέλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα γαλήνιο απόγευμα και Θεού θέλοντος αύριο και πάλι μαζί στις 2. Να είστε καλά.